947.000 κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, αλλά και περισσότεροι από 460.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 121.793 θάνατοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα 24ωρο κατεγράφησαν 778 θάνατοι και στην Ισπανία 300. Σήμερα ανακοινώνουμε 25 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.170. Το 56,2% αφορά άνδρες. 555, δηλαδή το 25,6% εκ των κρουσμάτων, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι. Ταξίδι από το εξωτερικό. Και 869, το 40%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 76 πολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 17 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 80% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 27 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους. Συνολικά 101 θανάτους στη χώρα. 27 θάνατοι αφορούν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 48.798 κλινικά δείγματα. Σήμερα κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας υπό τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ επισκέφτηκε τη Λέσβο. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Βοστάνιο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης και επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους υπευθύνους του Κέντρου, του Προγράμματος Φύλος και με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος και συζητήθηκε ο συντονισμός σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος από το νέο κορονοϊό στα πλαίσια των δράσεων του Υπουργείου Υγείας. Τις δράσεις αυτές που έχουν θέσει ως κύριο στόχο την προστασία ευάλωτων πληθυσμών και ομάδων και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου σε αυτούς τους πληθυσμούς. Σχετικά με συμπολίτες μας που διαβιούν και εκπαιδεύονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, για τα οποία υπήρξε μια επιστολή σήμερα, θέλω να πω ότι τα μέτρα για την προστασία τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού είναι πολύ σημαντικά. Σε αυτές τις δομές, σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων, πρέπει να υπάρχει άμεση απόκριση, έγκυρος εργαστηριακός έλεγχος και αποφυγή διασποράς της νόσου. Θέλω να τονίσω πως είναι και θεωρούνται ευάλωτοι πληθυσμοί, για τους οποίους έχουμε επανειλημμένα μιλήσει και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Είμαστε σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να βρεθεί λύση μικρότερου συγχρονισμού και ακόμα καλύτερης απόκρισης. Οι πληθυσμοί αυτοί αποτελούν προτεραιότητα για σωστές συνθήκες διαβίωσης, σωστές συνθήκες υγιεινής, που πρέπει να είναι και στα αντικείμενα εκπαίδευσης όλων μας από εδώ και μπρος για όλες τις γενιές, αλλά αποτελούν και προτεραιότητα για τον εργαστηριακό έλεγχο τόσο αυτή την περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον, όταν θα έχουμε τις αξιόπιστες τεχνικές αντισωμάτων. Σαν επιστήμονες, χαιρετίζουμε νέα δεδομένα, την αλληλεγγύη των επιστημόνων, τη χρήση της γνώσης στην υπηρεσία της κοινής μας προσπάθειας απέναντι στον ιό. Έτσι, με χαρά άκουσα σήμερα για ακόμα περισσότερη διεθνή συνεργασία στην προσπάθεια για ένα εμβόλιο κατά του ιού. Μια συνεργασία που αφορά δύο κορυφαίες στον τομέα των εμβολίων εταιρείες στον κόσμο. Σχετικά με κάποιους συμπολίτες μας που έχουν, όπως ακούγεται, ήδη μετακινηθεί στην επαρχία, πρέπει να θυμίσω ότι είναι σημαντικότατη η τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, παρακολούθηση της υγείας τους και αυτοαπομόνωσης επί του παραμικρού συμπτώματος, ακόμα και ένα πονόλεμο, όπως λέω εγώ. Και κυρίως προστασίας έναντι των μονίμων κατοίκων, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δεν ξέρω αν μετακινήθηκαν νόμιμα ή παράνομα, αλλά δεν θα ήθελα να χαλάσουμε επ' αφορμή των γιορτών τις ίδιες τις γιορτές μας. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω τέτοια ευθύνη πάνω μου, πως δηλαδή μετέφερα τον ιό σε έναν ηλικιωμένο, σε έναν επαρχιώτη, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει δει τον ιό. Επ' ευκαιρία των γιορτών.
Σχετικά με το αν αυτές τις ημέρες προβλέπεται η κορύφωση του πρώτου κύματος πανδημίας στη χώρα ή αν αυτό ξεπεράστηκε ή επίκειται μέχρι τέλος του μήνα, θα ήθελα να σας πω με σαφήνεια. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται σταδιακή μείωση των κρουσμάτων που νοσηλεύονται και των σοβαρών κρουσμάτων που καταγράφονται. Το γνωστό σε όλους μας ρο-0 που αντιπροσωπεύει τον μέσο αριθμό ανθρώπων που θα κολλήσουν την νόσο από έναν άνθρωπο, δηλαδή αν τον αφήσεις χωρίς μέτρα και έχει ένα ρο-0 πάνω από το 2, θα κολλήσει ο ένας τουλάχιστον άλλους 2, φαίνεται πως μειώνεται. Για όλα τα κράτη, το επιθυμητό αποτέλεσμα θα ήταν, δυστυχώς δεν το κατάφεραν όλοι, η χρυσή ισορροπία, καταγραφής ενός αριθμού των λοιμώξεων που θα μπορούσε να χειριστεί το σύστημα υγείας, χωρίς να υπάρχει μαζική εισρωή περιστατικών και πολλοί θάνατοι. Εμείς δεν είδαμε τέτοια απότομη κορυφή. Το σύστημα υγείας μας πιέστηκε λιγότερο, χάρη στις προσπάθειες όλων. Το ρο-0 στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 1, χάρη στα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι το ρο-0 παραμένει κάτω από 1? Σημαίνει ότι η νόσος φθήνει, σβήνει δηλαδή, και τελικά εξαφανίζεται. Ελπίζουμε στη διατήρηση αυτών των μεγεθών. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη. Αυτή η διατήρηση των μεγεθών θα μας επιτρέψει τις επόμενες μέρες να δούμε με προσοχή, σαν επιστημονική ομάδα, ένα πλάνο για το άμεσο μέλλον, ένα συστηματικό σχεδιασμό για την επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε.